Χιλιάδες ντόπιοι και επισκέπτες διασκέδασαν και φέτος στη Σιάτιστα υπό το φως και τη ζεστασιά που προσφέρουν οι κλαδαριές. Το διαχρονικό έθιμο της κλαδαριάς αναβίωσε και φέτος στην περιοχή με δεκάδες φωτιές να ανάβουν σε κάθε γειτονιά της πόλης. Το σύνθημα για την έναρξη των εκδηλώσεων δόθηκε από το άναμα της πρώτης μεγάλης φωτιάς στην είσοδο της Σιάτιστας από τη Δήμαρχο Βοΐου και τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας. Και με τα κακά του χειμώνα μπαίνουμε στην άνοιξη και καλοδεχόμαστε, προϋπαντίζουμε τον νέο χρόνο με ό,τι καλύτερο ευχόμαστε στον καθένα να έρθει καινούργια χρονιά. Να είναι αισιόδοξη η βοιά της για το 2013. Για το 2013 εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι αν έχουμε ομοψυχία, αγάπη, ομόνοια. Η διατήρηση και η αναβίωση των εθήμων μας είναι αυτό που μας κρατάει ζωντανούς, μας συνδέει με το χθες και αφήνει παρακαταθήκη για το αύριο. Και αυτή τη δύσκολη περίοδο είναι πραγματικά ένας αυθορμητισμός για να γεμίσουμε ζωντάνια και να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες. Το γλέντι κράτησε μέχρι αργά τη νύχτα υπό τους ήχους των Χάλκινων και με συνοδεία το ονομαστό κρασί της Σιάτιστας. Χαρακτηριστικό γνώρισμα των κατοίκων της Σιάτιστας είναι η προσήλωση στα έθιμα της. Ένα από τα γραφικά αυτά έθιμα είναι οι κλαδαριές που αποτελούν σταθμό στην πολιτιστική ιστορία του τόπου μας. Το άνομα των κλαδαριών είναι μια γραφική γιορταστική εκδήλωση και από τα πιο χαρακτηριστικά έθιμα του 12ημέρου στην ιστορική, τη λεβεντογένα, την παραδοσιακή και ευεργετωμάνα Σιάτιστα, που είναι με στα βουνά κτισμένη και με την ιστορία της στον κόσμο ξακουσμένη.